Δέσμοι 7 μέτρων με τα οποία θα περιοριστεί η αύξηση εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ σε έκτακτη συνεδρίαση στο Μαξίμου. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο στα νησιά του Αιγαίου, όσο και στο νομοθετικό πλαίσιο για το άσυλο. Στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν οι ακόλουθε αποφάσει. Πρώτον, αποσυμφώρηση των νησιών με μεταφορά μεταναστών-προσφύγων σε ήδη υφιστάμενε δομέ τη ενδοχώρα. Δεύτερον άμεση μεταφορά από τα νησιά 116 συνόδευτών παιδιών για επανένωση με τι οικογένειε του σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, αύξηση τη επιτήρηση των συνόρων σε συνεργασία τόσο με τη Frontex και τι Ευρωπαϊκέ Αρχέ, όσο και με το ΝΑΤΟ. Τέταρτον, αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία χορήγηση ασύλου με κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέταση προσφύγων, με στόχο σε περίπτωση απόρριψη τη αίτηση χορήγηση ασύλου να προχωράμε σε η διαδικασία επιστροφή του ετούντο στη χώρα από την οποία προήλθε. Πέμπτον, αύξηση των ελέγχων τη αστυνομία σε νησιά και η πυροτική Ελλάδα για τον εντοπισμό προσώπων που είχαν αναζητηθεί τη χορήγηση ασύλου, αλλά η αίτησή του απορρίφθηκε από τα δικαστήρια. Εκτών η άμεση προμήθεια δέκα νέων ευέλικτων μικρών σκαφών για ταχύτατη αντίδραση σε περίπτωση εντοπισμού κινήσεων μεταφορά μεταναστών προσφύγων από κυκλώματα διακίνηση που εκκινούν από τα τουρκικά παράλια προ τα ελληνικά νησιά. Και έβδομον, στήριξη των τοπικών κοινωνιών με ενδυνάμωση των απαραίτητων υποδομών και προσωπικού, όπω ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Καβάλα Θεόδωρος Μουριάδης αναφέρει ότι το βάρος πρέπει να μοιραστεί σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο στα νησιά. Αυτοί που αποφασίζουν και σχεδιάζουν πρέπει να, να δουν ότι πρέπει να μοιραστεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά μπορεί και σε ένα χωριό των Τρικάλων, παράδειγμα, χάρη. Λέω παράδειγμα. Λοιπόν, ούτω ώστε να μπορεί να μειωθεί αυτό ο αριθμό. Δεν μπορεί ορισμένε πόλει να δέχονται όλο αυτό το φορτίο. Ο ίδιο πρόκειται να επιδιώξει νέα συνάντηση με τον κύριο Παναγιοτόπουλο με θέμα το προσφυγικό. Σίγουρα και θα συναντηθώ με τον κύριο Παναγιοτόπουλο πλέον όχι για τα ευθυμοτιπητικά αλλά για τα ουσιαστικά, για το στρατόπεδο και ό,τι άλλο θέμα έχουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που πρέπει ο κ. Παναγιωτόπουλος να βοηθήσει τον Δήμο και ο, και ο Δήμος να βοηθήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ούτως ώστε να λυθούν πλέον τα προβλήματα αυτά. Οι εργασίες εντός του Ασημακοπούλου δημιουργούν ερωτηματικά. Ο νέο Δημαρχό Καβάλα Θεόδωρο Μουριάδη ενημερώθηκε από την απερχόμενη Δημαρχό Καβάλα Δήμητρα Τσανάκα για τι εξελίξει και τι κινήσει τι οποίε προχώρησε ο Δήμο Καβάλα. Ενημέρωσα τον κύριο Δημαρχό ναι. ότι κατά πληροφορίε μου θα έρθουν χίλια άτομα στην Καβάλα. Ναι. Το είχα πει και κατηγορήθηκα από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Αλλά ήξερα τι έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να το προλάβουμε με κάθε τρόπο και με την πολοδομία, Γιατί εμεί πήραμε χαρτί από την πολοδομία, να ξέρετε. Δεν τα αφήσαμε έτσι το θέμα. Για τι εργασίε που γίνονται στο Σημακοπούλου, λέτε. Ναι, για τι ε, οικοδομικέ εργασίε. Mm -hmm. Λοιπόν, πρέπει να με κάθε μέσο, είτε με νομικό μέσο, είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί κακά τα ψέματα. Ό,τι πετύχαμε στο Δήμο Καβάλλα, με νομικό τρόπο το πετύχαμε. Λοιπόν, να μην το αφήσουμε, να ειδοποιήσουμε και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είμαι σίγουρη, έχω την αίσθηση, ότι βοήθησε η παρουσία του στο Κισαίο και δεν έχουμε με την πρώτη φουρνιά. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει στη δεύτερη. Η Δευτέρα θα πάει η Πολοδομία. Θα στείλω την Πολοδομία να δω τι γίνεται. Λοιπόν, έπρεπε ήδη να είχαν πάει. Να δω ε, αν έχουν πάρει άδειε, από ποιου πήραν άδειε. Mm -hmm. Αλλά όμω πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μα δύο πράγματα: και εμεί, αλλά και οι αυτοί που αποφασίζουν αν θα πρέπει να έρθουν ε, πρόσφυγε ή όχι. Ε, καταρχήν, ότι ε, το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που, που ταλανίζει όλη την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η Καβάλα. Βλέπετε τι γίνεται στα νησιά, βλέπετε τι γίνεται στα υπόλοιπα μέρη. Καθημερινά οι ροέ αυτέ αυξάνονται. Η πολυπόθετη ανάπτυξη του Περιγιαλίου σίγουρα θα αντιμετωπίσει εμπόδια με την πιθανή έλευση και άλλων προσφύγων στη δομή φιλοξενία στην περιοχή. Ο στρατόπεδο Χαμακοπούλου είναι ένας πολύ, ένα πολύ ζωτικό σημείο για την ανάπτυξη τη περιοχή προ το Περιγιάλι το Περιγιάλι κάναμε 30 χρόνια να το βάλουμε στο σχέδιο πόλης και τώρα που πάει να αναπτυχθεί ξαφνικά το στρατόπεδο εξακολουθεί και παραμένει εκεί ένα κομμάτι από αυτό το στρα... Ένα τμήμα από αυτό το στρατόπεδο ανήκει με το... με το, σχέδιο, ανήκει πλέον στο Δήμο Καβάλας. Αυτό θα το δούμε, δηλαδή πώς πάνε και κάνουν δουλειέ σε τμήμα το οποίο δεν τους ανήκει αν έχουν κάνει εκεί εργασίες και συνεπώς αυτό δεν πρέπει να το, να το ξεχνάνε. Ας μοιράσουν τους πρόσφυγες σε όλο το νομό ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.